Ο προϋπολογισμός για το 2022 εγγυάται για την πλειοψηφία του λαού ένα αξιοπρεπές λαϊκό εισόδημα με μείωση του χρόνου εργασίας, κατοχύρωση ουσιαστικών αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, αφού μόνο τον Νοέμβρη ο πληθωρισμός ήταν 4,8%. Εγγυάται κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης και διασφάλιση μόνιμης δουλειάς για όλους. Μέτρα και δαπάνες για την προστασία της υγείας, της ζωής και της υγείας του λαού με αποκλειστικά δημόσιες δωρεάν και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση με μείωση έως και κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων. Εγγυάται δωρεάν αποκλειστικά δημόσια πρόνοια. Εξασφαλίζεται πόρους για δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, όπως και ανάπτυξη του ελεύθερου χρόνου και πρόσβαση του λαού στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, με όλες τις απαραίτητες υποδομές ή τα ιδιωτικοποιείται παραπέρα. Μήπως στηρίζετε τους αυταπασχολούμενους με κατοχύρωση αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, διαγραφή μέρους των χρεών σε τράπεζες και δημόσιο, αλλά και κατοχύρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα, ώστε να μην είναι θύματα στους εκβιασμούς των εμποροβιομηχάνων οι αγρότες. Εγγυάστε ότι μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων έργων του προϋπολογισμού θα φροντίσετε για ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας, για σύγχρονες σχολικές αίθουσες και όχι τσίγκινα κουτιά κοντέινερς. Εγγυάστε αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών μας πόρων, διασφαλίζοντας φτηνή ενέργεια για όλους, για μετακινήσεις, αλλά και για παραγωγή σε επαρκή φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Προωθείτε μέσα από τον προϋπολογισμό μέτρα μείωσης στις δαπάνες για οπλικά συστήματα που εξυπηρετούν τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι την άμυνα της χώρας. Τίποτε από όλα αυτά δεν εγγυάται ο προϋπολογισμός. Φυσικά, δεν τα κατοχύρωναν ούτε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και σύμμαχα σχήματα, γιατί τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας εξυπηρετείται. Τέτοια φιλολαϊκά μέτρα εξασφαλίζει και εγγυάται μόνο ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής. Ένα ποιοτικά ανώτερο σύστημα, γιατί ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι για το κέρδος των καπιταλιστών. Απεικονίζεται λοιπόν στον προϋπολογισμό ο ταξικός, άδικος και απάνθρωπος προσανατολισμός του. Συνεπώς, κοινωνικά δίκαιος προϋπολογισμός στον καπιταλισμό δεν μπορεί να υπάρξει. Το καταμαρτυρούν τα νούμερα που εξυπηρετούν τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις για να είναι το κεφάλαιο πιο ανταγωνιστικό, τσακίζοντας μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα εργαζομένων. Πανηγυρίζεται και προβάλλεται επιλεκτικά την αύξηση 13,7% στο ΕΠ στο τρίτο τρίμηνο ως τεκμήριο ανάπτυξης. Ανάπτυξη για το λαό. Όχι βέβαια, αλλά αποκλειστικά και μόνο των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτών τις ανάγκες ικανοποιείται. Για αυτούς είναι τα δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού. Οι φοροαπαλλαγές, πολύ μεγάλες για αυτούς, με το να πληρώνουν μόνο το 5,4% των φόρων. Για το λαό, έχετε νέα αντεργατικά μέτρα, φορολογιστία, ακόμα και των φτωχοσυνταξιούχων. Ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια τσακίζοντας ζωτικές ανάγκες, όπως η υγεία για τη θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αν και θα μπορούσατε και θα μπορούσε να ζήσει πολύ καλύτερα ο λαός με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Όμως το σύστημά σας απομιζά ό,τι παράγει με την εργασία του
τον πλούτο δηλαδή, για να τον γεύονται και να τον ιδιοποιούνται οι μεγαλοκαρχαρίες του κεφαλαίου. Το πιστοποιούν τα νούμερα για βασικές ανάγκες όπως την υγεία. Κάθε μέρα πεθαίνουν περίπου 100 άνθρωποι μόνο από COVID και σήμερα 130. Ενώ θα μπορούσατε να έχετε ήδη επιπλέον μεθ, να στελεχώσετε τα νοσοκομεία με υγειονομικό προσωπικό και να ενισχύσετε με όλες τις ειδικότητες. Το ίδιο και στα κέντρα υγείας. Όμως, επιλέγετε τη συρρήκνωσή τους για να πλουτίσουν οι ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας. Γι' αυτό η κρατική χρηματοδότηση των δημοσίων νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας υγείας για το 2022 είναι μειωμένη κατά 279 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που οδηγεί στην παραπέρα διάλυσή τους και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης. Μειωμένες και οι δαπάνες για τα διάφορα προνοιακά επιδόματα που ενισχύουν την προνοιακή πολιτική της αθλειότητας, ενώ καλπάζει η φτώχεια και η ανέχεια. Εγγυάστε λοιπόν ότι θα συνεχιστούν οι διαχρονικές περικοπές κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία με μειωμένο υγειονομικό προσωπικό, έλλειψη υποδομών, έλλειψη σε αριθμό ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού, συρρήκνωση ή και κατάργηση νοσοκομειακών κλινών τμήματων νοσοκομείων. Δηλαδή, οι υποστελεχωμένες δημόσιες μονάδες υγείας συνεχίζουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις λαϊκές ανάγκες. Αυτό είναι το νέο σας εσύ. Ωστόσο, τα μειωμένα ποσά έχουν διαμορφωθεί από όλες τις αστικές κυβερνήσεις στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης απαλλαγής του κράτους από τις δαπάνες για τη λαϊκή υγεία. Την αύξηση της ανταποδοτικότητας στην παροχή των εργασιών στην υγεία, την αύξηση των άμεσων ή έμεσων πληρωμών ΕΟΠΗ, τη μεγαλύτερη προσαρμογή των δημοσίων μονάδων υγείας στους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των παρεχομένων εργασιών. Αλλά και στην παιδεία. Το κονδύλι μειωμένο κατά 4 εκατομμύρια πάει αγκαλιά με τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Αντί για διευρυμένη μορφωτική ενίσχυση, ώστε να μπορεί να γνωρίσει και κατανοήσει ο σύγχρονος μαθητής την αλματώδη ανθρώπινη εξέλιξη και πρόοδο, προσπαθείτε να τον μετατρέψετε στενά σε εκτελεστικό πολυεργαλείο, δίνοντας γνώση με το σταγονόμετρο, εμπορευματοποιημένη και κοστολογημένη ή στρεβλή και παραποιημένη. Τα τελευταία 2 χρόνια συνταξιοδοτήθηκαν 13.000 εκπαιδευτικοί. Τίποτα όμως στον κρατικό προϋπολογισμό για πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα μπήκαμε στον 4ο μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα χιλιάδες κενά παραμένουν. Προηγήθηκαν 1.000 συγχωνεύσεις τμήματων με την κυβέρνηση προκλητικά να κάνει λόγο για προσπάθεια εξορθολογισμού των εκπαιδευτικών και των αναγκών. Υπάρχουν παιδιά με σοβαρές ιατρικές παθήσεις που δεν έχουν σχολικό νοσηλευτή. Χιλιάδες τα παιδιά με αναπηρία που τους έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη και παραμένουν ουσιαστικά αβοήθητα σε ένα γενικό σχολείο που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύνθετες ανάγκες τους. Τμήματα ένταξης κλειστά. Κενά εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια. Ειδικά σχολεία που έχουν ελλείψεις σε προσωπικό. Αλλά και για τη δήθεν πράσινη ανάπτυξη φαίνεται η κοροϊδία και η υποκρισία σας όταν για τα δασικά οικοσυστήματα δίνεται κάτω από το 0,1 της χιλίης του ΑΕΠ. Όπως ψίχουλα και για τους αγρότες. Τα διαφημίζετε για καρβέλια. Όταν το κόστος παραγωγής είναι στα ύψη και οι τιμές παραγωγού στα τάρταρα, καμιά αναπλήρωση σε ό,τι τους αρπάξατε με τα μνημόνια και οι συνέπειες του COVID βαριές. Τα ίδια τα στοιχεία είναι μαρτυριάρικα. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών COVID στην αγροτική παραγωγή δόθηκε μόλις το 1% περίπου του συνολικού πακέτου
του 2021 και 0-0 το επαναλαμβάνω για το 2022. Ως προς τις εκπτώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου, προβλέπονται 50 εκατομμύρια μόνο για αγρότες συνεταιρισμένους ή νεοεισερχόμενους. Πριν το 2017 ήταν πάνω από 150 εκατομμύρια. Είσαστε πολύ πίσω από τις ανάγκες τους. Αλλά την ίδια στιγμή εφοπλιστές, βιομήχανοι, μεγαλοξενοδόχοι, αεροπορικές εταιρείες και άλλοι καρχαρίες απολαμβάνουν απαλλαγές και εκπτώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης διαφόρων καυσίμων πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για το 2022. Και για την ιστορία να θυμίσουμε ότι το καθεστώς του χαμηλού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο καταργήθηκε στο τρίτο μνημόνιο που ψηφίσατε όλοι παρέα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, αλλά και στους μικροεπαγγελματίες. Η τσέπη τους στενάζει. Έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ δίνει ότι από τα μέλη του στο 55% μειώθηκε ο τζίρος του προηγούμενου εξάμηνου. Το 42% έχουν ταμιακά διαθέσιμα για ένα μήνα. Το 21% δεν έχει καθόλου ρευστότητα. Γι' αυτό και ένα 36,7% αυτών των επιχειρήσεων βλέπει λουκέτο για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, περίπου το 20% των μικροεπιχειρήσεων χρωστά στην εφορία, τους προμηθευτές, στους λογαριασμούς ενέργειας και ούτω καθεξής. Επομένως, τα χρέη καλά κρατούν, διωγγώνονται. Είναι οι συνέπειες της πολιτικής που εφαρμόσατε, πολιτική αποστολών των υποχρεώσεων και όχι ουσιαστικής στήριξης. Την επιστρεπτέα προκαταβολή που προβλήθηκε σαν ενίσχυση των επιχειρήσεων τη ροκάνησαν τα περιοριστικά μέτρα και η αντιλαϊκή φορολογία που έμεινε ίδια, ενώ οι αυξήσεις πρώτων υλών στις κατασκευές και την βιοτεχνία παίρνουν ρυθμό χιονοστιβάδας. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικά αντιλαϊκό σκηνικό, τι μας λέτε? Αύξηση 0,2% στο μέσο μισθό, όταν το ΑΕΠ θα κινείται με 4,5%, δηλαδή ληστεία, και μερικές πενταροδεκάρες επιδότηση στο πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί τα μεγάλα κομμάτια της πίτας είναι για τις εταιρείες που το πουλάνε. Πραγματική κοροϊδία λοιπόν για τη λαϊκή κατανάλωση. Δίκαια οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι διαδηλώνουν μαζικά στους δρόμους σε όλη τη χώρα και αυτές τις μέρες, διεκδικώντας μέτρα ουσιαστικής στήριξης του εισοδήματος, αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, αύξηση των δαπανών για την υγεία, μείωση της φορολογίας. Ωστόσο, η οριστική λύση στα βάσανα και τα προβλήματα του λαού είναι η ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής, γιατί είναι το εμπόδιο για λαϊκή ευημερία. Γι' αυτό το κράτος αντιμετωπίζει ως εχθρό το λαό, γιατί τους επιχειρηματικούς ομίλους και την κερδοφορία τους ενδιαφέρεται να αναπτύξει. Συνεπώς, μέσα από τους καθημερινούς αγώνες μπορεί να διαμορφωθεί ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, ριζωμένο παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο και σε κάθε περιοχή, με νέα αιτήματα και στόχους που θα ανοίγουν το δρόμο της πάλης ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό που σαπίζει. Σε αυτό το δρόμο καλούμε το λαό να πορευτούμε, γιατί το μέλλον είναι ο σοσιαλισμός.